Την πολιτεία της Πενσιλβάνια τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα έκανε την εμφάνισή του ένας τοπικός θρύλος. Εκείνος του Τσάρλι, του ανθρώπου χωρίς πρόσωπο, του πράσινου άντρα, του τέρατος της Beaver County. Συνήθως, τέτοιοι τοπικοί θρύλοι είναι εφηβικές υπερβολές ή γενικότερα υπερβολές του κόσμου μιας περιοχής που ναι μεν δεν τις πολυπιστεύει, αλλά για καλό και για κακό μένει σε απόσταση από αυτές και συγχρόνως τις διαδίδει. Εκεί λοιπόν, όπως έλεγε ο θρύλος, τις νύχτες εμφανιζόταν ένας άντρας με παραμορφωμένο πρόσωπο που ήταν και λίγο πράσινο και που παρακολουθούσε όποιον τύχαινε να κυκλοφορεί έξω. Οι φήμες για το πώς είχε καταλήξει να παραμορφωθεί έδιναν και έπαιρναν. Οι περαστικοί δεν έδιναν σημασία. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλους τοπικούς θρύλους, αυτός ήταν εν μέρει αληθινός. Γιατί αυτός ο άνθρωπος υπήρχε και τον έλεγαν Raymond Robinson. Ο άτυχος αυτός άντρας, όταν ήταν 8 ετών, γύρω στο 1919, περπατούσε με την αδελφή του ανέμελα στην εξοχή και πρόσεξε μια φωλιά πουλιού. Σκαρφάλωσε λοιπόν να τη δει από κοντά. Η φωλιά ήταν πάνω σε μια γέφυρα σε γραμμές τρένου. Κοντά στη φωλιά υπήρχε ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο και στην προσπάθειά του να σκαρφαλώσει το άγγιξε. Τα βολτ τον διαπέρασαν. Ένα χρόνο νωρίτερα ένα άλλο αγόρι είχε χάσει τη ζωή του. Ωραίοι όμως όχι. Οι γιατροί δεν περίμεναν να ζήσει αλλά τους διέψευσε. Όμως οι τραυματισμοί του ήταν εξαιρετικά σοβαροί. Τα μάτια του, η μύτη του, τα αυτιά του και το δεξί του χέρι. Κάποια τα έχασε και κάποια παραμορφώθηκαν. Οι γιατροί μίλησαν για θαύμα. Ένα θαύμα όμως που αργότερα έγινε εφιάλτης. Αφού η ζωή του δεν ήταν ποτέ η ίδια από εκεί και πέρα. Απομονώθηκε από όλους, ακόμα και από την ίδια του την οικογένεια. Άκουγε στο ραδιόφωνο για το αγαπημένο του baseball και έφτιαχνε πορτοφόλια και ζώνες από λάστιχα αυτοκινήτων. Όταν μεγάλωσε έμεινε μόνος του στον γκαράζ του σπιτιού. Η εμφάνισή του τον απέτρεπε από το να κυκλοφορεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όμως τη νύχτα έβγαινε για να απολαύσει μεγάλους περιπάτους, να πάρει μια μυρωδιά από το έξω και από τη φύση. Η φήμη του άρχισε να κυκλοφορεί και πολλές παρέες νεαρών τον αναζητούσαν τα βράδια. Εκείνος συνήθως κρυβόταν, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις σταματούσε και αντάλλασε μία-δύο κουβέντες ή μια φωτογραφία για λίγη μπύρα ή τσιγάρα, αν και δεν του φέρονταν όλοι καλά. Κάποιοι τον έδιραν, κάποιοι κατουρούσαν σε μπουκάλια μπύρας και του τις έδιναν, άλλοι πάλι τον έβαζαν στο αυτοκίνητο και τον παρατούσαν στη μέση του πουθενά. Τα αυτοκίνητα άρχισαν να τον αγχώνουν. Οι φήμες λένε πως κάποια στιγμή έπαιρνε μαζί στις βόλτες του ένα πιστόλι. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι που δεν το φοβόντουσαν ή και που ήθελαν απλά να του κάνουν παρέα. Εκεί ο Ρέι Ρόμπινσον ανοιγόταν και μιλούσε για τη ζωή του, για τη διαφορετικότητά του και την ανούσια ύπαρξη των προκαταλήψεων. Εκείνες ήταν όμορφες βραδιές για εκείνον και για τους άλλους. Τον χτύπησαν πολλές φορές αυτοκίνητα. Σιγά σιγά μείωνε τις βόλτες του όσο γερνούσε, ώσπου τη σταμάτησε τελείως. Πέθανε σε ένα γυροκομείο το 1985 έχοντας φτάσει τα 74. Ποιος να του το έλεγε ότι θα ζούσε τόσο πολύ. Παρόλη την παραμόρφωσή του ήταν ένας πανέμορφος άνθρωπος όπως λένε εκείνοι που τον γνώρισαν. Ο Ρόμπινσον έγινε ένας τοπικός μύθος στην περιοχή της Πενσιλβάνιας και η πραγματική του ιστορία έμεινε κρυμμένη από τον αστικό μύθο. Το φημισμένο ψευδώνυμο του πράσινου ανθρώπου ήρθε από το δέρμα του, το οποίο φαίνονταν πράσινο λόγω του ηλεκτρικού σοκ που υπέστη. Μέσα από αρκετές γενιές, η πραγματική ιστορία του Ρόμπινσον έχει διαστρεβλωθεί και το όνομά του όπως και η πραγματική του ιστορία έχουν επισκιαστεί από τις ιστορίες φαντασμάτων που εξελίχθηκαν από όλα αυτά. Η ιστορία του έγινε θρύλος, παραμορφώθηκε κι αυτή, έγινε εντελώς διαφορετική από την πραγματική. Ευτυχώς η αληθινή δεν χάθηκε εντελώς, γιατί ο Ρέι Ρόμπινσον έγραψε τη δική του ιστορία.